Καλημέρα σας, ονομάζομαι Κωνσταντινίδη Χριστίνα. Βρίσκεστε στο στάδιο εδώ πέρα που κάνει προπονήσεις ο Γυμναστικός Σύλλογος Στίβου Πίνδαρο Στιβών. Οι προπονητές του Συλλόγου είναι ο Σπύρος Μπεκρής, εγώ Κωνσταντινίδη Χριστίνα, Κυριακάκης Κωνσταντίνος και η Μάγδα Κελεκίδη. Και φέτος πήραμε τον κύριο Ξηδώνα για τις ρήψεις και την Ελένη Τηλούκου που κάνει στη μικρή κατηγορία. Γίνεται μια προσπάθεια ομαδική φέτος να ανέβει ο Σύλλογος και να μαθευτεί από τον κόσμο της Στίβας. Γενικά, ο Σύλλογος έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Έχει βαλκανιονίκες, έχει πανελλήνιους πρωταθλητές πάρα πολλούς. Πέρσι είχε συμμετοχή στο Παγκόσμιο. Είχε αθλητή το Γκρεμίδα τον Βίκτορα που συμμετείχε και πήρε μετάλλιο με την εθνική ομάδα στον Μπρούνο Τζάουλ και στα πανελλήνια πρωταθλήματα των ανδρών. Οι επιτυχίες είναι πάρα πολλές και άγνωστες από το κοινό. Θα αναφέρω επίσης κάποιες επιτυχίες στα πανελλήνια πρωταθλήματα μετάλλια, όπως είναι του Βλάχου του Βασίλη, Νίκα Σταμάτης, Στεφανιώτης Χρήστος και σκυτάλι των ανδρών στα 4.400 και των κοριτσιών στα 4.400. Θα ακολουθήσει ειδικό αφιέρωμα για τα παιδιά και τις επιτυχίες. Σήμερα με το Kids Athletic, το οποίο γίνεται εδώ στο στάδιο, με όλα τα παιδάκια από τις μικρές κατηγορίες από νήπιο μέχρι και έκτη δημοτικού, ώστε να μαζέψουμε κόσμο, να γνωρίσει ο κόσμος το στίβο, το κλασικό αθλητισμό που προσφέρει τόσα πολλά στην υγεία. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να κάνουν αθλητισμό υγιή, να γνωρίσουν το FZIN και όσα παιδιά έχουν κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, είμαστε εδώ για αυτά, να προχωρήσουν σε πρωταθλητισμό και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για αυτούς. Θα θέλαμε τη βοήθεια των γονιών, όλων των γονιών και όλων των ανθρώπων της Στίβας που μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν το Σύλλογο, είτε οικονομικά, είτε με κάποια χορηγία, είτε με όποιο τρόπο μπορούν, γιατί στηριζόμαστε μόνο στα δικά μας χέρια, να βοηθήσουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα παιδιά που συμμετείχαν σήμερα στο Kids Athletic και ελπίζουμε όσο περνάει η χρονιά ο Σύλλογος να ανέβει περισσότερο, να αποκτήσει περισσότερους αθλητές και προσπαθούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ο Σύλλογος λειτουργεί σε τμήματα από νήπιο μέχρι μεγάλη ηλικία. Το τμήμα του νηπίου και πρώτου δημοτικού από νήπιο μέχρι τρίτη δημοτικού είναι Τετάρτη και Σάββατο, 5 με 7 αναλόγως και 11.30 με 1.30. Το τμήμα της Τετάρτης δημοτικού μέχρι και τα μεγαλύτερα παιδιά είναι καθημερινό, 4 η ώρα εδώ πέρα μέχρι 4.30 μέχρι 6 δημοτικού και τα υπόλοιπα παιδάκια βρίσκουν τον προπονητή αναλόγως με το αγώνισμα και ακολουθούν το ωράριο που χρειάζεται. Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Παρόλο που ήταν δύσκολο γιατί γλιστρούσε πολύ το πόρτο, Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα σας πω ξεχωριστά σε κάθε αγώνισμα. Ποιος βγήκε πρώτος και μετά θα σας πω στο σύνολο. Εντάξει. Λοιπόν. Στην μπάλα. Πρώτη βγήκε η κόκκινη ομάδα. Λοιπόν, δεύτερη η μπλε. Τρίτη η πορτοκαλί. Για να βάζουμε συγκρότηση και φωτογραφίες, όχι πριν από εμά. Πήγαινε εκεί, για να βάζουμε συγκρότηση και φωτογραφίες. Τέταρτη η κίτρινη. Και πέμπτη βγήκαν μαζί οι ροζ και οι πράσινοι. Στο επικοντό. Πρώτη βγήκε η ροζ ομάδα. Δεύτερη βγήκε η κόκκινη. Τρίτη βγήκαν μαζί η μπλε και η πορτοκαλί. Και τέταρτη βγήκατε μαζί η πράσινη και η κίτρινη. Λοιπόν, στα εμποδιάκια. Πρώτη βγήκε η κόκκινη. Δεύτερη η μπλε. Τρίτη η ροζ. Τέταρτη η κίτρινη. Πέμπτη η πορτοκαλί. Και τελευταία η πράσινη και η κατεδρωμένη. Αλλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, έλα, συγχαρητήρια σε όλους. Στο παλάκι. Κάτσε ένα. Στα λιματάκια που κάνατε με το 01-02-03. Πρώτη η ροζ. Ναι! Πρώτη η ροζ μαζί.
μαζί με τους κίτρινους. Ναι! Μισή ώρα! Λοιπόν! Η Νικόλη τους έκανε 7! Δεύτερη η κόκκινη. Τρίτη η μπλε. Τέταρτη η πράσινη. Και πέμπτη η πορτοκαλί. Λοιπόν, στο ακόντιο, στα κοντιάκια που ρίξατε, πρώτη η μπλε. Δεύτερη η πορτοκαλί. Τρίτη η ροζ. Τέταρτη η κόκκινη και η πράσινη. Και πέμπτη η κίτρινη. Και πάμε στις τελικές βαθμολογίες. Ξεκινάω από την αρχή προς το τέλος ή από το τέλος. Από το τέλος! Πράσινη! Τελευταία ομάδα και πέμπτη, όχι έξι. Κυρία, πού να κάτσουμε. Κύριε, πράσινη. Συγχαρητήρια για την πράσινη ομάδα. Συγχαρητήρια. Πορτοκαλί και μπλε. Τι λέτε? Πορτοκαλί και μπλε. Πορτοκαλί και μπλε. Λοιπόν, τέταρτη θέση είναι η κίτρινη και η πορτοκαλί. Στην τρίτη θέση ποιος είναι? Μπλε. Στην τρίτη θέση είναι η ρόζουμα. Λοιπόν, και μένετε η κόκκινη με τους μπλε. Ψηφίστε. Ποιοι ψηφίζουν οι κόκκινοι, σηκώστε χέρι. Κόκκινοι. Ποιοι ψηφίζουν την μπλε ομάδα? Έλα μπλε, έλα μπλε. Η κόκκινη. Λοιπόν, πρώτη ομάδα στο Athletic Kids είναι η κόκκινη. Λοιπόν, ακούστε τώρα, συγχαρητήρια σε όλους, εντάξει. Για πάμε. Πάμε. Πήγαμε.